Η του Νέσου, για να καταλάβετε, πράγματα, ναι. Είναι η μεγαλύτερη πυρκαγιά στο υπηρετικό κομμάτι του νομού Καβάλα την τελευταία 20ετία. Μάλιστα. Αυτό νομίζω λέει πολλά πράγματα. Εξηγεί έτσι, πολλά πράγματα. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Δεύτερον, το ότι δεν είχαμε κάτι στον... όχι δεν είχαμε κάτι. Το ότι στον Δήμο Καβάλα δεν είχαμε κάτι. Να ξέρετε ότι για την περιοριστική κάθε άλλο παρά ήρεμη ήταν η χρονιά. Αρχή γενομένης από τον Ιούλιο που η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλα συνέδραμε με το προσωπικό της πυρκαγιάς της Ρόδου και της Αθήνας. Μάλιστα. Και όταν γύρισαν οι συνάδελφοι, συνέχισαν να συνδράμουν στην πυρκαγιά της Λαδιάς και στην πυρκαγιά της Κομωτινής και στη δικιά μας πυρκαγιά. Ναι, οπότε και... για την πυροσβεστική υπηρεσία της Καβάλας κάθε άλλο παρά... ήρεμη ήταν, ναι. Μια ήρεμη χρονιά ήταν, από έτσι. Από την άλλη, βέβαια, κύριε Δικητά, ζητάτε... Βέβαια, φροντίσαμε με τη συνδρομή, και πρέπει να το πω αυτό, και πολλών εθελοντικών ομάδων που είναι εγγεγραμμένες στην πολιτική προστασία, να επιτηρούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το περιαστικό δάσος της Καβάλας, προκειμένου να απογραφηθούν τα... ακόμα χειρότερα. Σωστά, σωστά. Να μην υπάρξει δηλαδή περαιτέρω πρόβλημα εκεί. Όπως επίσης και στο νησί της Θάσου δεν είχαμε κάτι. Ναι, ναι, ναι. Και πρέπει να το... ευτυχώς, πραγματικά. Οπότε, βέβαια, σε αυτό τώρα το σημείο, επειδή το είπατε πολύ χαρακτηριστικά, έχετε και πάλι το θέμα της στελέχωσης της υπηρεσίας, κύριε Μάνα. Καλά, ναι, αυτό είναι ένα... Έχετε συναντηθεί με βουλευτές. Η κυρία Δελικάρη χθες του νομού ολόκληρου, έτσι, όχι μόνο. Ναι, ναι, ναι. Το τόνισε χθες η κυρία Δελικάρη που τη φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας ότι το έθεσε και στον κύριο Τουρνά, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, ότι πρέπει άμεσα να υπάρξει στελέχωση και της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καβάλας. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, έχετε συναντήσει με βουλευτές? Εμείς κάθε φορά το μεταφέρουμε το πρόβλημά μας στους τοπικούς άρχοντες, είτε αυτοί λέγονται βουλευτές, είτε λέγονται αντιπεριφερειάρχες, είτε λέγονται δήμαρχοι. Από εκεί και πέρα. Αυτό είναι θέμα, είναι θέμα προκήρυξης θέσεων. Αν βγουν θέσεις, δεν μπορούμε να πούμε ας θα πάρουμε 30 άτομα στην Καβάλα. Ναι. Αυτό είναι σε πανελλήνιο επίπεδο.